τις απειλές που είχα δει ως πριν. Μου είχαν σπάσει τα μάξη επανειλημμένως. Είχαν πάσει το μαγαζί του παιδιού μου. Τρομοκρατία συνέχεια. Δηλαδή, τις απειλές που κάνανε στα λόγια, άσχετα με τον εισαγγελέα που με κυνηγάει μόνο εμένα γιατί αντιστέκομαι, άσχετα ότι έχω φάει το πιο πολύ ξύλο στο Σύνταγμα από τα μάτια, από τα χημικά. Λοιπόν, σήμερα συνδικαλιστής, κομματόσκυλο του Πασόκ, της Πάσκε, συνδικαλιστής εκλεγμένος, έφερε. Δεν ξέρω τι ήταν, για μένα πριν ήταν, μπράβοι ήταν, αναρχικοί ήταν. Όχι αναρχικοί, είναι παλικάρια, πρέπει να φάει στο ίδιο αυτά το πράγμα. Λοιπόν, και χωρίς λόγο με σπρέιτ, μας χτυπήσανε και με ρίξανε εμένα και έναν συνάδελφο, μας ρίξανε κάτι και μας σκοτώσανε, μας χτυπάγανε. Ασταμάτητα, θέλουν να μας σκοτώσουν. Πρώτα με σπρέιτ και μετά με κλωτσές και με κλωτσές. Λοιπόν, για μένα είναι αυτό που κάνανε ήταν αισθημένο. Ήρθα, θέλανε να σκοτώσουν. Όταν ένα πρόεδρο των εργαζομένων που αντιστέκεται και ζητάει να γυρίσουν τα παιδιά που απολυθήκαν πίσω, γιατί έχω πρόβλημα στο μετρό, έχω σοβαρό πρόβλημα λειτουργία. Ζητάω να μην μειωθεί, να έχουν φτάσει στην εξαθλίωση. Αντιστέκομαι για του εργαζόμενου και από εκεί και πέρα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να με σκοτώσουν κιόλα. Λοιπόν, αυτή για μένα είναι χειρότερα. Τόσο ξέρω δεν είχα φάει τη χούντα τη 7 ετία, παρόλο ότι είχα κάνει εξορία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα εγώ νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη χούντα αυτή. Λοιπόν, αν είναι σοσιαλιστές αυτοί, αν είναι παιδιά του Πολυτεχνείου αυτά, ας έρθουν τώρα να δουν ο πρόεδρος του συνδικάτου των εργαζομένων στο μετρό, τον έχουν χτυπήσει τραμπούκι. Μαζί με συνδικαλιστές του της Πάσκε.